Στο εργαλείο των τεστ αυτοδιάγνωσης, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε, μετά την εφαρμογή στα σχολεία, παίρνει σειρά για μια σειρά εργαζομένους και στο λιανεμπόριο, ο Βασίλης Πανέ, καλό μεσημέρι, το οποίο όμως ακόμα δεν φαίνεται να βρίσκει τα πατήματά του. Δεν έχει βρει το βηματισμό του ακόμα το λιανεμπόριο, Λίνα, και οι έμποροι πιστεύουν πως ίσως η υποχρεωτικότητα των self-test, η δράση αυτή σε όλο τον εμπορικό κόσμο να βοηθήσει έτσι ώστε σταδιακά να χτιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι οποίοι θα μπορούν να ψωνίσουν, θα αισθάνονται ότι μπορούν να ψωνίσουν εντός των καταστημάτων με μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα πρέπει να σου πω πως το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται δύο σενάρια αυτή τη στιγμή για το αύριο του λιανεμπορίου. Το πρώτο σενάριο λοιπόν τι λέει, ότι εάν και εφόσον προχωρήσει η διαδικασία των self-test και είναι και υποχρεωτικά, τότε θα προτείνει προς τους λοιμοξιολόγους να ανοίξουν και τα εμπορικά κέντρα και το υπόλοιπο λιανεμπόριο και να λειτουργήσει όλη η αγορά με μοναδικό περιορισμό των ατόμων που θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα εντός των καταστημάτων με βάση τα τετραγωνικά. Σε διαφορετική περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή εάν δεν είναι υποχρεωτικά τα self-test, θα προτείνει προς τους λοιμοξιολόγους πάλι το άνοιγμα και των εμπορικών κέντρων, αυτή τη φορά όμως με τη μέθοδο του click inside, όπως το είχαμε δει και την περίοδο των Χριστουγέννων, κάτι που βεβαίως δεν λειτουργήσε και πολύ καλά και δεν άφησε ιδιαίτερα ευχαριστημένους όσους καταστηματάρχες έχουν ένα εμπορικό κατάστημα εντός των εμπορικών κέντρων. Λίνα.